Avrile maclinati, ma puzzi sfarmati, ma puzzi sfarmati. Ciao sto Andricco. Chiaret, non voglio vedere file, ma stenga là. Scala. Fela se l'ho nechta sta simmela. Temuratume, c'ho questi campo là e sono desimeres. E all'ischia c'è un là per mandare. Πριν να πω να ξεκινήσω να πω για ο Βασιλάκη μου είναι μαζί μας, ο πάνω δεξιά ότι είναι διακοπές και χαλαρώνει τώρα. Αλλά εντάξει δεν μας κάποια πράγματα για τώρα που να συζητήσουμε και να πούμε μετά. Λοιπόν ρε Ανδρικο, πριν να πούμε στα τι να πούμε τέτοια σοβαρά πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε για τα άλλα. Ναι, να πούμε για τα άλλα που είναι πιο απλά. Αρχικά ήβραμε το αριστερό τον μπακ, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Που θα είναι ο Φεράρι. Εντάξει, απέτης που παίζει στο Βόλο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλός, δεν και θωρώ το Βόλο να σου πω την αλήθεια, είναι τα ποιότητα παίχτης ενή. Εγώ ούτε εγώ θωρώ να σου πω την αλήθεια, όμως που είναι που άκουσα, διότι μίλησα και με έναν που στην Ελλάδα, αλλά και με τον Βασίλη. Ναι. Αρχικά ο Βασίλης είπε μου ότι είναι ένας παίχτης που ήθελε πολλά ο ΠΑΟΚ πέρσι και ήθελε τον και ο Ιβάν πέρσι που τον λαλικά με πόσα πράγματα. Μα τον ήθελε ο Ιβάν σημαίνει ok. Και γλύρος παίχτης λέει ο Βασίλης. Full pack στην ουσία. Είναι επιθετικός πολλά, αμυντικά έχει κάποια θέματα και έτσινος. Βασικά μια βελτιωμένη έκδοση του Ζαμπάλα ρε, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει. Είναι βελτιωμένη έκδοση. Έτσι το θέλω εγώ. Και ο άλλος ο φίλος που μου είπε που μου μίλησε μου την Ελλάδα είπε μου τα ίδια πάνω κάτω με τον Βασίλη. Είναι πολλά καλός παίχτης. Και γι' αυτό να το κουμπάνε και λεφτά για τον από ό,τι κατάλαβα. Είναι 60.000 που να το κουμπάνε στο Βόλο. Εντάξει. Να δείξεις την πορεία είναι τα πάστα παίχτης ενή. Είναι 30 χρονών παίχτης. Είναι πολλά καλή ηλικία. Πολλά καλή ηλικία, ναι. Εν παίχτης μηχανάκι ρε βασικά, εν παίχτης που εντύνω που θωρείς το συνέχεια και με σταμάτα. Καλόν τούτο. Ζαμπάλα όπως είπα πριν, αλλά ακόμα πιο βελτιωμένος από ό,τι καταλάβεις, θετικά είναι πιο και τεχνίτης. Ναι, έπρεπε να βρεις έναν αντικαστάδιο του. Και καλύτερο θέμα, διότι έσκοξες το μέμπρο υπόθεση είναι ότι έσκοξες τον τώρα, έσκοξες. Έφυγε τέλος πάντων, αλλά έπρεπε να βρεις έναν αντικαστάδιο του άξιον από τσίνο. Και ακόμα καλύτερο. Εντάξει, αλήθεια σου πω... Είναι ότι είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Ποιοτικά είναι ο καλύτερος σου, ήταν ο πιο... Ποιοτικά όχι, ήταν φιλότιμος, σε φιλότιμος, θέμα, ναι, ναι. Σταθερός, σταθερός. Ήταν ο πιο σταθερός, ήταν μπράβο, ο παίχτης που έφκαλε το περισσότερο μπάθος μες στην ομάδα. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα που είμαστε στο Ζαμπάλα ακόμα, πριν να προχωρήσουμε, να πω και ότι... μίλησα και μαζί του πριν λίγες μέρες, δύο τρεις μέρες πριν να γινωθεί ότι φεύγει. Και όντως, που γίνω που κατάλαβα, ισχύει το ότι έφυγε χωρίς να έκανε τίποτε πρώτα απ' όλα. Ναι. Όμως που την άλλη, καλός ή κακός... Εσύ τον ουλί πάνω κάτω ξέρουμε το τούτο. Ναι, έφυγε όμως και διάψευσε όντως στην αρχή. Εγώ ακούω ναι. Το ότι ισχύουν το πράγμα. Ισχύει. Όμως που την άλλη, από ό,τι άκουσα η πρόταση που του είχε γίνει πιο παλιό τώρα, πες τον Μάρτιν, ήταν πολλά... Απογοητευτική. Καλά ρε φίλε, λογικό είναι ένας παίκτης που κάνει 120.000 και έρχεται μια ομάδα και το διπλάσια. Είναι λογικό ότι είναι υπογράψει. Ναι ρε, ας το τι έπαιρνε. Απλά το ο ίδιος είπε μου ότι η πρόταση που του έγινε μπρίλιον καιρό για ανανέωση, που θέλαμε να ανανεώσει ούλοι. Δεν ήταν πολλά, δεν ήταν παραπάνω. Ήταν ελάχιστα. Είχε να αυξήσει. Ελάχιστη. Με εκείνα που σου εδιούσε όμως και με το τρόνο της ηλικίας του που είναι ένας παίκτης που είναι πάνω απ' τίσσε, δεν ξέρεις, μπορεί να μου πουλήσεις. Ένα έγινε την υπέρβαση που πρέπει να γίνει, τέλος πάντων, εντάξει. Καλός ή κακός, προχωρούμε με το Φεράρι. Τώρα να δούμε να παίξεις τα παίχτης εν τούτος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι έπρεπε να κρατήσουμε τον Ζαμπάλα. Εντάξει, εκείνο που με καθησυχάζει λίγο είναι ότι όσοι παίχτες έρχονται από η Ελλάδα, συνήθως και ενός. Πάνω κάτω δεν είναι το πρωτάθλημα μας. Εκτός, ναι, τη ζωή και ούλα είναι διαφορετική. Πρώτα απ' όλα μετά από έλθει το λεβιά στους 8, εντάξει καμιά σχέση, εν που είναι η Ελλάδα που είχαν έρθει και είναι ούλοι σχεδόν παραπάνω. Ναι. Ως αποτυχημένη κιόλας που είναι η Ελλάδα, όχι καλή κιόλας.
Εντάξει, για το... Αλλά στις άλλες ομάδες, όσοι έρχονται από την Ελλάδα, το ρίσκαιννουν. Η Ανόρθωση φέρε πολλούς τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Ναι, φερε. Σκέννουν. Και Τώρα γενικά δεν έρχονται ξέρω. πολλοί, τελευταία κάνουν την κίνηση πολλοί έρχονται. Τώρα και η ΑΕΚ έπιαν τον Μπρουνόν Γκάμα του Άρη. Ναι. Έρχονται παίχτες πλέον στην Κύπρο. Απλά δεν Λοιπόν. ξέρω κατά πόσο επειδή έπαιζε στο βόλον του το ένα, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Έτσι, Κοίταξε, εντάξει, ας πω. έπαιζε στον Ιωνικό, αλλά είδες και τα παίχτησε ένιγμα στα φιλικά. Κοίταξε, Είναι ότι... που τη στιγμή μου στο Βόλον και έφκαλε μάθηκια υποτίθεται με τον Αλακούντη και θέλει να τον πάω και μάθαινα εγώ πέρσι. Σήμερα είναι Σημαίνει καλός καλός ρε παίχτης. φίλε. Ναι, Σήμερα είναι καλός και, παίχτης. ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Wingers. Wingers πρώτα, από ό,τι άκουσα, ήβραμε με τον Βραζιλιάνο, τον Μαρκίνιος. Ο οποίος Μαρκίνιος είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 χρονών. Καλή ηλικία. Το κακό όμως και όμως με προβληματίζει εμένα ότι δεν ευκείγε ποτέ από τη Βραζιλία. Εντάξει, ποιο σημαίνει καλή του. Σημαίνει ρε φίλε, πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Εντάξει, ρε Τζονατέλε, ήρθε με οι Βραζιλιάοι σε εμάς την πρώτη χρονιά που Ω, ήρθε και έφκανε δεν ξέρω μάθη. μας που τον Ατέλο, ο Ατέλο ήταν στην Πεφίκα πριν. Επίσης στην Πεφή κατανοηγός. Όχι, ήταν στην Πεφίκα, στη Β' θύμουμε καλά. Σε δεύτερα την Πεφίκα. Είχαν εμπειρίες πριν Ευρώπη, τέλος πάντων. Τούτος δεν ξέρω, προβληματίζει με ότι είναι 25 χρόνια και ακόμα να κάνει κίνηση να φύγει για μένα, αλλά εντάξει. Εμπαίχτης χαμηλού κέντρου βάρος με τεχνική από ό,τι κατάλαβα. Έτσι Βραζιλιάνος. Έναν κολτσίς ούτε έχει το σούτ του Νατέλα, ας πούμε, ούτε είναι πιο ομαδικός παίχτης, μπορώ να πω. Καλόν του εδώ. Εντάξει. Δεν ήξερα, δεν μου γεμίζει ομάδι εμένα, όμως εντάξει. Ίσως ήταν και ο παίχτης που γυρεύκαμε του 7-8 και να τα διάζουν 7-8 σταθερά, ας πούμε, και να μένει μια μπάλα μια κάτω. Έχω άποψη για τούτο, δεν ήξερα να σου πω. Όπως και να έχει με τούτο να πω ότι άκουσα συμφωνημένα σχεδόν ούλα και μπορεί να τσιπώνει μεταγραφή μαζί με τον Φεράρι. Που τα Άρα, δεξιά τώρα, ναι. όχι που τα δεξιά γενικά. Winger Κουτά. είναι μόνο ένα που θέλουμε και ξέρουμε το. Δεν θέλεις κιό. Θέλεις κιό. Άλλα ονόματα που ακουστήκαν ήταν πάρα πολλά που ακουστήκαν ως τώρα. Ακουστήκαν και ενός που δούντο του, δώσ' το να ρούσαν κοινό. Ένα Κιό. Σίλβα. Γιάγια Σίλβα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Μαζί Δύσκολη να περίπτωση από ό,τι. ακούστηκε ναι, αλλά είναι καλός παίκτης πολλά γύρω σε νόμιζε να έρθει. Και είναι 23 χρονών. Δεν του παίζει κάτι ηλικία, δεν σημαίνει ότι είναι, αλλά είναι Όχι, καλός πολλά παίζει στο ότι παίκτης άμα ρε. είναι 23 χρονών και είσαι συμβόλαιο ακόμα με την ομάδα του. Σημαίνει ότι εντάξει, θεωρούν τον όπως το είναι και κάνουν Δυσκολεύκουν όλοι τα τα ίδια. πράγματα, ναι. Είναι και κάνουν όλοι τα ίδια λάθη που κάνουν από ελ, ας πούμε, με Ζαμπάλα κλπ. Εντάξει. Προσέχουν τα τους παίχτες τους, δεν ξέρω, να δείξει. Δεν νομίζω να έρθει. Λοιπόν, πριν να πάμε στο μεγάλο το όνομα, Πάμε. έχεις τίποτε άλλο να με ρωτήσεις ή να... Φίλε, εκείνο το story που έβαλες προχτές ήταν που ήταν με τον Μούσα. Λοιπόν, Μούσα. Κοίταξε. Θέλει πολλά να έρθει πίσω το Ταμάρι. Πάρα πολλά. Και όχι ρόμπο θέλει να έρθει, γιατί δεν ευκήγεν στο Βελγίο. Όχι δεν ευκήγεν στο θέμα Όχι, λεπτών. θέλει Κι έκαμε αν... καλή σεζόν, απλά Ναι. πέρσι εντάξει. Έτσι έκαμε κάτι Έννοι ότι δεν wow, πρέπει να πεις ευκήγεν. ότι Έννοι ότι δεν ευκήγεν αγωνιστικά. Λεπτά πιάνει φέτος. Πέρσι δεν έπαιζε εντός. Φέτος Πέρσι δεν έπαιξε παίζει αρκετά. καθόλου σχεδόν. Ναι. Καθόλου πέρσι. Έννοι ευκήγεν στο ότι έννοι εντζινόν που ήθελε. Θέλει να παίζει Ευρώπη, θέλει να... Ενώ τώρα είσαι σε μια ομάδα... Είναι ομάδα που ας πούμε να πεις ότι είναι ανώτερη από εμάς. Εντάξει, Ναι. σε θέμα ας πούμε roster, ποιότητας ναι είναι, αλλά είναι ομάδα που είναι να παίξει στην Ευρώπη ή που τις καλές του πρωταθλήματος της Φίλε, ας πούμε. είναι ο 8ο ή 1ο και μέσα σου πιο κάτω του Βελγίου. Του Βελγίου. Εντάξει. Εν καλόν το επίπεδο του Ραμέ, ξέρουμε και πως τέγιο μου Καλό, ναι. που έπιεν και λαλί σου. Είναι ότι... όμως είναι Εντάξει, ο πρωταθλήμα Στέγιο που... έκατσε του και ομάδα του Στέγιο, γιατί είναι καλή η Σαρλελουά. Ναι ρε φίλε, ναι μα είναι το πρωτάθλημα γενικά σαν επίπεδο, όχι πολλά καλό επίπεδο. Το Καλό, θέμα είναι ότι ναι, ρε.
Τι να μου θέλει τόσο να κάνει ο Ντάμαρη που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι να παίζει η Ευρώπη. Είσαι έναν ταλέντο. Είσαι που πίσω του μια Ιορδανία ολόκληρη που τον εκούνταν σε θέμα διαφήμιση και πράγματα ότι είναι να γίνει ο τάδι, ο τάδι, ο τάδι. Χάνουν τα χρόνια. Τώρα περνούν τα χρόνια και δεν κάνουν την καλύτερη που είναι. Τώρα πόσο χρόνο είναι, 25, 24. Πρέπει να είναι 24 τώρα νομίζω. Προς 25. Όχι, μπορεί να κλείσει 25, δεν ξέρω. Τώρα σου πω σίγουρα, να ψάξω ένα λεπτό. Εντάξει, η ηλικία του είναι καλή, πάρα πολύ καλή, αλλά 25. Γενικά... Έκλεισε 25 το άτομο. Ναι, γενικά μες στο Βέλγιο είναι νεαρά ταλέντα που παίζουν πλέον και θεωρείς πλέον νεαρόν ταλέντο. Έπρεπε να κάνει το βήμα, ήδη. 25 είσαι ολοκληρωμένος παίχτης πλέον, με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Παγιά μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μητσής σε μας. Ναι, όχι, ναι. Στην Κύπρο είναι μητσής. Στην Κύπρο ναι, λαλούμε και ελαλούσαμε για το φύτο 28 χρονών ότι είναι μητσής κόμμα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα και όχι μόνο. Όχι μόνο, θα μένω γέρον και ξιάσαμε ότι έγινε 30 τώρα ο κύριος μάτι μας. Επίγαινε 30. Και πριν 4 χρόνια ρωτήσε μητσής. Ο Εφραίμ έκλεισε 33 τώρα. Σκέφτεται, είναι η νοοτροπία μας, δαμε. Λοιπόν, ναι, με τον Ντάμαρη που λαλείς. Θέλει πολλά, αυτοί έχουμε επικοινωνία σταθερή μόνο τους ρομπέθει, Και ναι, είναι αρκετές φορές που γίνει ο Σέβιν να χτυπήσω. Τώρα το θέμα είναι ότι με τα που έλεγε αρκετή, έχει σταθερή επικοινωνία και με τη διοίκηση και με ούλους. Και ήδη έδειξε ότι θέλει να έρθει και το Αποέλ που είναι πέραν του θέλει τον πάρα πολλά. Εννοείται το. Το θέμα είναι η ομάδα του τώρα ότι έχει ακόμα ένας χρόνος συμβόλαιο. Και ζητούν αρκετά λεφτά. Πότε λέγει το συμβόλαιο του, Γενάρη του 23 ή Ιούνι. Μάιν του 23. Μάιν του 23. Ναι, όμως πρόσεξε. Έχουμε κάποια, σε σύγκριση με άλλες ομάδες που είναι τα πάντα νομιά μου, ας πούμε, που τις λέγουμε. Έχουμε κάποια πλεονεκτήματα εμείς. Το ένα, ενώ ότι έχεις ήδη ποσοστό μεταπόλησης εσύ. Άρα, μπορώ να κάνω συνδυασμό μαζί να σου πω, ξέρω εγώ, με μου το και το ποσοστό μου να μου το δείτε να τον πουλήσετε. Σωστός. Δώστε μου το με πιο λίγα λεφτά. Σωστός. Ένα πλεονέκτημα τούτο. Που είναι άλλη, το δεύτερο πλεονέκτημα θέλει πολλά να χτυπήσω Κύπρο, είπαμε το τούτο. Κοίταξε, εγώ το μόνο αρνητικό είναι ότι... Γιατί budget μιλούμε, αν επιτρέπετε το 200 ή το 250. Μα τι εννοείς, για αγορά. Για αγορά. Από σας ζητούν. Όχι ρε, για όνομα του Θεού, ζητούσαν κοντά στο εκατομμύριο. Πού να λέει ρε. Τόσα εδώ κάνουν πιάντο μου μας. Άις το πόσα ρε πιάντο μας, ενώ μεταπολίσουν τόσα. Ζητούν τα λεφτά τώρα, τούν τη στιγμή. Το θετικό όμως για μας ενώ μου είπαν ότι μάει λίγη το συμβόλαιο του το 23. Οπότε που το Γενάρη και μετά μπορεί να συμφωνήσει με όποιος θέλει. Μούχτη. Ναι. Ό,τι ήταν να πάθουμε εμείς. Γιατί εμείς ναι. Να είπαμε να δούμε κάτω που 7 το διούμε, κάτω που 6 το διούμε. Ναι, ούτε οι μαλακίες. Περίμενε. Και τελικά εμεινήθηκαν 6 μήνες σχεδόν και το έκαμε τον 1 εκατομμύριο να φύγει να μην το χάσουμε μούχτη. Άρα η Λέουβε. Δεν ξέρω εκατομμύριο που το έκες. Εδώ έκαμε τον 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο ξεχτώ σιγκάς που το έδειξε. Άστο θα πω σε πια μέσα θέμα. Ναι, υποτίθεται η μεταγραφή έκλειε στο 1 εκατομμύριο τότε. Εντάξει. Ναι, διότι και ο Τάμαρ είχε ποσοστόν και σε εμάς που είναι προηγούμενη το μάλλον ακόμα. Και αν το γίνει λεφτά. Κοίταξε, άρα έχουν ως τον Αύγουστο του διάλογου πολύ σούση. Εν πρόκειται να ανανεώσει, από όσο ξέρω. Άρα, ως τον Αύγουστο πρέπει να τον πουλήσουν. Αν δεν τον πουλήσουν ως τον Αύγουστο, χάσαν τον. Μούχτη. Οπότε, όσο περνά ο καιρός, χαμηλώνουν οι απαιτήσεις τους. Ναι. Τώρα, το μόνο αρνητικό μαζί μας είναι ότι θέλουμε παίχτην τώρα εμείς. Που δεξιά εγκαθκέσαι τόσο, που αριστερά εγκαθκέσαι παραπάνω. Ας το αριστερά δεξιά, θέλεις winger τώρα. Θέλεις αριστερό winger, δεξί winger, δεν θέλεις τώρα. Μπορεί να χαρίσεις πιο μετά. Έχεις και τον Καλά, έχεις και τον Θεοδόρου, έχεις παίχτες που μπορείς. Ναι. Αριστερά δεν μπορείς να μείνεις, ας πούμε, μόνο με τον Εφραίμ. Πρέπει να φέρεις ακόμα ένα, σίγουρα. Εντάξει. Όσον αφορά τον Ντάμαρη τώρα για το κλείσιο το θέμα... Διότι χτύπα ξύλο αν πάθει κάτι ο Εφραίμ, δεν ζήσεις άλλον πάγα πίσω. Σαν αριστερό μπίγκερ.
Όχι, ούτε εγώ θεωρώ ότι έχει. Όμω, για να λέμε την αλήθεια, είδα άλλον διαβάρα στα φιλικά φέτο. Άλλον Διαβαρά, αλλά είναι ο παίχτη που να μπορεί να παίξει Έχει θα βασικό βασιστεί, όχι, έχει θα τσιόδραντιστή. βασιστεί. Έχει θα βασιστεί, αλλά να παίξει πιο πολλά φέτο από το. Έτσι, ω το θεωρώ. Τώρα, σαν μια super sub στο 70, πούμε, στο 65, που είναι να σου κάνει τη διαφορά, λόγω ταχύτητα μπορεί. Ναι, ξεκίνησε και αν είναι δύναμη από ό,τι ξέρω. Εντάξει, τώρα προσπαθεί να τώρα ζωρίσει το δυσδάλιο μες στην περιοχή. Είναι κρυκτικός παιχνίδι. Εφουάται να πάει. Εφουάται να πάει, απλά έρεσε το σούτ, έρεσε άλλα πράγματα γενικά. Έρεσε τη σέντρα, είναι παίχτης ο οποίος να βασιστείς πάνω του και ούτε να μπορεί να βασικός. Είναι ποιοτικός. Είναι και του χρόνου συμβόλαιο του Λίγιο Γιούνιου 23, οπότε θεωρώ τον να είναι η τελευταία. Είναι τώρα να νεώσω να εμπιστευκώ πώς να θέλει να μείνει σε εμάς. Δεν νομίζω να βρει καλύτερη πρόταση. Νομίζω να βρει καλύτερη πρόταση. Θέλεις να τον ανανεώσεις, ας συνεχίσει έτσι, διότι να πιάνει θέση μου την πρώτη λίστα. Εγώ λαλό σου τώρα δείξει κάτι φέτος σαν... Ναι, όχι, όχι, αν ήταν... Αν δεν δείξει, όχι, να βγει σίγουρα, να μην μπορείς τους κρατάς. Ναι, λοιπόν, για να κλείσουμε τον Ντάμα, όπως είπαμε, αν έρθει, εγώ θεωρώ ότι να έρθει σαν η μεταγραφή που έρχονται τέλος Αυγούστου και κάνουν την διαφορά. Έτσι βάζει. Και να ξέρουμε και εμείς τότε που πάμε με Ευρώπη και τι κάνουμε. Και ξέρεις τι παίχτη πιάνεις, είναι το πιο σημαντικό του το. Ξέρεις ότι ένας πολλά καλός παίχτης επέρασε που σένα, ξέρεις τη δυναμικότητα του, ξέρεις ότι να βοηθήσει, είναι παίχτης ο οποίος είναι να δώσει στα ριάκια έτσι, όπως κάνεις τόσα χρόνια που κάνεις παίχτες που σου φκαινούν. Και τους ξέρεις καρ' νέα ονόματα. Το ξέρεις τον πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ναι, μα κοίταξε όμως. Εσύ και η άλλη πλευρά μου έρχεται σου πει τώρα ότι ναι, μα τώρα κάνω τα τελευταία 2 χρόνια του αμπουλαλής. Φέρνω παίχτες που ξέρω και μου φκένουν πολλά. Φέρνω παίχτες που ήταν ξανά στην ομάδα μου, να τέλ, και πάλι μου φκένουν πολλά. Κοίταξε, έριταν τόσο να σου, είπα σου, και την πρώτη φορά που ήρθε ο Νατέλ, λόγω του ότι είσαι και Τάμαρη μέσα, είσαι και άλλους παίχτες που ήταν τον επλαισιώναν. Ήταν άλλη θέση. Ήταν άλλη θέση. Έπαιζε και Winger κάποτε, έπαιζε και Striker, αλλά δεν ήταν το θέμα. Όχι ρε, δεν έπαιζε Winger, αφού έπαιζε 3-5-2 ρε. Έπαιζε μπροστά. Έπαιζε ολύτερο 3-5-2. Μόλις τον τραμετσάνει η εφάρμοση μου, ναι. Έπαιζε ένα αριστερό φουλμπακ ο Καζού και δεξί φουλμπακ ο Ενσούε. Μπροστά τα Μαρία Δέλ. Έτσι επειδή δεν ήθελες να έρθει πίσω να μαρκάρει και απλά από τη γενέα πια να είσαι ευκαιρία για σούτ να φαίνεται καλά. Και έτσι ήταν η θέση που του κάνει νομίζω. Φέτος έδειξε πολύ, όχι διαφορία. Χαλάσε πολλά η εικόνα του που το ότι επέστρεφε πίσω. Και έπρεπε να ήθελε βοήθεια στο Ζαμπάλα. Όχι και μέσα στα play-off εφάνηκε ότι... Μια διαφορία, μια διαφορία. Ήταν αδιάφορος, δηλαδή... Γίνεται ας πούμε στο παιχνίδι με ένα έξιμο προκλητική αδιαφορία όμως. Έφκαινε σαν αλλαγή ας πούμε. Ό,τι για σου πει ο κόσμος ρε κομπάρ. Με ένα σχολητισμό κόσμο ας πούμε. Ναι ρε για όνομα του Θεού ρε. Ναι. Γελιάζουν τα πράγματα δηλαδή. Είναι κάτι που ας πούμε. Όχι και με τον Απόλλωνα στο Τσίριο το 3-2. Είναι αν τόσο ρασίμο και το παιχνίδι. Ας το είναι. Όχι ήταν πολλά σιώσιο το παιχνίδι. Ήταν που φκήγε μια αλλαγή στο 50 με πήγαινε ο Κρυαδίβα το τέρμα μετά. Δεν ήταν τόσο ανασύμως. Το πρώτο μήχρονο έκαμε κάποιες ευκαιρίες. Δημιούργησες σου. Έχασε έναν γκολ μόνο του όμως, α. Εντάξει, χωρίς πορτάρι. Είναι. Ας πω, είναι προκλητικός όμως φέτος, πιστεύω. Τώρα για θέμα αξίας του, άσκη μου ολά. Την μέση της σεζόν και μετά, από Γενάρη και μετά, ναι. Που το Γενάρη και πριν είχε παιχνίσκια που σου τα πιένω ίδιος. Είχε κάποια παιχνίσκια, είχε. Είχε κάποια παιχνίσκια που ήταν αρκετά καλό και πια σου τα. Είτε με assist, είτε με γκολ δικών του, ήταν απλά μετά από το Γενάρη ξέρω, ένιωσε μια διαφορία. Μα ναι, μα σίγουρα δεν ξέρω όλη η χρονιά. Θα με λάλλουμε ότι δεν τον καλά έκαμε εξαιρετική χρονιά πέρσι, αλλά να θυμηθείς ότι πριν το παιχνί με η Ομόνια, μπορεί να Δεκέμβρη το παιχνί με η Ομόνια, δεν έκαμε τίποτε. Όχι. Άρα μισή χρονιά δεν έκαμε καλή τον καλά. Μισή χρονιά, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, τον τελευταίο καιρό ήταν προετοίμαστα σε πολλά για κάποια πράγματα. Λάρους έτσι μισθούες, λάρους μα νομίζω ρε και όχι ρε και δεν έχουμε έτσι πράγμα, δεν ξέρω εγώ. Σήμερα το πρωί μου ήρθες εδώ στη δουλειά να μου σου είπα. Είπες μου Αμίρ
Guarda. Temo un attimo, Andrea, ci incontra. Dex, Alex Reso lo caracterando. Y la bella luna en bellare se ne spollaga los pechtis, pioticos. E cara, andiamo a scalettere su se sono fedos. Vale, non è dermata, c'è. E lo che mi dexi assist. Staceros. Staceros, ne. Tienes traumatismus. Arandigadasta los pide a ortos hijos, este traumatismus. En aspectis preferé duro di cambi di diafora a mestir a ortos hijos. Hai pechnit capelli per guarda, solo se so di. E l'alli omada. Tora. E. Se la supposi allo sema. E. O sono forata po' di tiria. Dai ferri sto guarda. Posso accadere si sta po' di tiria, di si sono ropies. Ξέρεις, ένα παίχτης που έχει ασταθεί χαρακτήρα που μπορεί που τη μια ημέρα στη άλλη να γίνει μισητός προς τους συμπαίχτες του και να κάνει Έχει ξέρω εγώ άλλο λίτνες κάτω μετά. να κάνει σαν άλλο κάτω τον Αρχάγγελο να Έχει γίνει λίτνες μετά. μια Έχει κατάσταση λίτνες. που θα μπορείς μετά να δύσκολο να την ξεπεράσεις Εντάξει. εμένα και μου εφοβίζει παραπάνω αν θα το φέρεις Ναι. τα ποδητήρια. Ναι. Οκ. Αλλά πάρουμε αρχικά λίγο με το είναι τόση ιστορία του τον πράγμα. Με το που τέτοιος είναι το παράθυνο τον Μάιν, είχε πρόταση πολλά καλή που την ανόρθωση. Όπως το ξέρω. Με τον Τιμούρ ανόρθωση του, ότι δεν είχε φύο Τιμούρ. Ναι. Και χωρίς Λάρκου ακόμα. Και χωρίς λάρκου. Ναι. Να μπρει κλείσει ο λάρκου στην ορθώση. Τότε είχε όμως και προφορικές συζητήσεις και που μας ενδιαφέρον και που την Και Ομόνοια. από την Ρωμόνη. Μπράβο. Ήταν τότε που σου το είπα πρώτη φορά και αρχίσουν μου, μα όχι ρε νομίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε με ανόρθωση, μπον που έφυγε ο Τιμούρ πάντως. Δεν ξέρω, είναι, αλλάξαν πολλά πράγματα. Και δεν ξέρω αν του κάμαν όντως την πρόταση που ακούεται ότι ήταν top. Ίσως ο λόγος που είναι υπογράψει ήταν ότι η αόρθωση ας πούμε θα παίζει φέτος Ευρώπη και μπορεί να ήθελε ο ίδιος να παίξει στην Εν Ευρώπη. νομίζω. Εν νομίζω γιατί τα λεφτά πρώτα. Και από Μα τη τα στιγμή που λεφτά στην που του ανόρθωση. δίδωσα. Κοιτάξτε, από ό,τι Λαλούν. άκουσα μιλούμε για συμφωνία 400.000 ετησίως. Πού είναι η καμιά ομάδα να του κάνει έτσι πράγματα τώρα. Ναι, το μάξιμο μπορεί να κάνει μια Κυπριακή ομάδα. Δεν νομίζω να έχει καμιά που λόγει Όχι, ένα 500.000. άλλο μου θέλω να σου πω ότι τη δεδομένη στιγμή ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε το πράγμα. Η ανόρθωση εμπόρεσε και έκαμε το όπως λαλεί και δεν την αποδέχτηκε. Άρα εγώ παραπάνω πιστεύω ότι στο τέλος δεν του έκαμε κάνουν την πρόταση που λαλούσε. Και απλά είπαν το για να φανεί προς τον κόσμο ότι ξέρεις, ενώ ο Άρτα που θα μείνει, όχι επειδή δεν του έκαμε πρόταση καλή, αλλά επειδή θέλει. Εντάξει, ίσως μπορεί να γίνει τούτο, ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς να έχει. Τώρα μαζί μας. Μαζί μας από ό,τι ξέρω ρε Ανδρέα. Δεν ξέρω, ήταν λίγο πολλά καλή ώρα τα πράγματα. Από όσο ξέρω έχει φωνημένα ούλα. Εντάξει. Μαζί του. Σε θέμα συμβολέου, σε θέμα... Και να σου απαντήσω στο ερώτημα που έκανες πριν με από η Δίδη, από και εγώ είχα το πολύ θέμα. Από όσον άκουσα, μπήκε ο όρος με τον οποίο με έναν ποσό που είναι ok, πιστεύω, είναι τεράστιο. Μπορεί να φτιάξει όποτε θέλει. Είναι καλό όρο τούτο. Εμένα άρεσε μου την κουβέντα. Καλής, Να ναι. ξέρει ο άλλο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ξέρει που είναι τα λεφτά, θα του πω φύγε, σε θέλω πιο. Φύγε με τα που κάμε, Κοιτάξτε, α πούμε. το καλό του που θυμούνται στην Ελλάδα που έπιε, ας πούμε, θυμούμε ήταν στον ΠΑΟΚ και πήγε δανεικός ένα χρόνο στην Λάρισα. Και κάνει φοβερή χρονιά. Και κάθε φοβερή Όχι. χρονιά. Δεν έπιε δανεικός. Έφτιαξε τον ο ΠΑΟΚ. Έφτιαξε τον ήταν ο Λουτσέσκου νομίζω. Δεν λέγω Που, μπορεί ήταν, το που είχε κύριε. θέμα... Όχι, ήταν το πριν στο τούτο. Εγώ Έφτιαξε ένα τον. συντορή Λαρίσα. Έφτιαξε τον ο ΠΑΟΚ. Ναι. Επίγαινε στην... Κάλε τώρα, τους έπαιξαν και Λάρισα, έπαιξαν και Βόλων όμως. Όχι, Βόλο έπαιξε πιο Έπαιξαν και παγιά από Βόλων ό,τι νομίζω. θυμούμε. Έπαιξε πιο παγιά Τέλος από ό,τι πάντων, ή στη θυμούμε. Λάρισα ή στο Βόλων, στη Λάρισα μπορεί να πει ιδανικός πιο πριν όπως το λέει εσύ. Ήταν εγώ που πιέσαι Κι όμως Λάρισα. ξέρω, ναι, κι όμως ξέρω εγώ έφτιαξε τον σε μια φάση ο ΠΑΟΚ, καλοκαίρι. Επίγαινε στο Βόλων ή στη Λάρισα τέλος πάντων, έκαμε φοβερόν εξάμεινο και ο Γενάρη είναι πιάνε τον πάλι ΠΑΟΚ. Ναι.
Έναν παίχτης που μιλήσκει σε ομάδα. Είναι παίχτης που μιλήσκει, Κάθε αλλά όπου χρόνο παίξει, όπου παίξει, παίζει. Παίζει. παίζει και βγάλει και πάθος. Ναι. Εντάξει, πριν να Του προχωρήσουμε θέλει στο θέμα, δουλειά να πούμε στην ότι κάτι άλλο που άκουσα και σοβαρό και σωστό ενώ ότι γιατί ανακοινώθηκε ο Άρτα αφού είπα στον τώρα και συμφωνημένα ούλα ότι έχει επικοινωνία η διοίκηση με τους οργανωμένους από ό,τι άκουσα, δεν ξέρω αν είχε ψέμα για να δώκουν το ok τους. Αν έγινε έτσι πράγμα, θεωρώ το πολλά σωστό και πολλά που την πλευρά της διοίκησης πολλά είναι κάτι που είναι πολλά σωστό. Δηλαδή σκέφτεσαι τους οπαδούς σου πρώτα πριν να προχωρήσεις. Εν νομίζω να έχει κάποιο οπαδό δικό μας που είναι να πει ότι είναι ok. Ξεκάθαρο τούτο. Εν νομίζω να έχει κάποιο. Ναι, περίμενε, θα του πούνε αν είναι ok. Εν και να τον παντρευτούν, να του πούνε αν είναι ok να έρθει. Ας του τώρα είναι στην αρχή λίγο μακωμένη λίγο, ξέρεις. Σκέφτονται, τόσο σοβαρά το γίνει, δεν ξέρω, δεν ξέρεις να συμφωνείς καμνούς μαζί με τη διοίκηση, δεν ξέρω. Εγώ στην αρχή ήμουν ότι έτσι θα διεκτούσει. Αλλά δεν ξέρω, εγώ μπορεί θωρώ γιατί όχι, ρε φίλε. Ρε, να σου πω κάτι. Είπαμε το γίνει άλλη φορά. Στο πρώτο επεισόδιο νομίζω. Εν και με Κυπρέος ένι. Ούτε έχει τόσα χρόνια που σου κάνει έτσι πέρα, δεν ξέρω. Ήρθε μια χρονιά ένας ξένος που ξέρεις που πριν να έρθει ποιος ένι. Τι κάνει, είναι χαρακτήρα σε έννοια, και πείραξες σε λίγο. Τι, εντάξει, πείραξες, οκ. Okay. Είναι ο χαρακτήρας του, γιατί νόσου εντάξει. Είναι ότι αρχικά εμείς έχουμε με τον Άρτα κάτι, είναι και ο μαζί μας. Τι νόσου έτσι είναι. Και να σου αρέσκει να σπέν του χρόνου, μες στο Παπαδόπουλος, να τους βάλει τέρμα, ας πούμε, και να γυρίζει πάνω τους να κάνει τα ίδια όπως μας έκαμε εμάς. Σε μην τα χαρούμε, να χαιρούμαστε, ας πούμε, όχι μόνο, εγώ άρεσκε, ένα μου άρεσκε πολλά παραπάνω να βάλει γκολ ο Κουβιντάγια, όχι να κάνουν νησκιό τους μπροστά που γίνουν έτσι. Φανταστείς, πολύ χακά. Πανηγυρίζα νησκιό. Κοίταξε, παίζουμε δεύτερη αγωνιστική και πάνω. Ο Κουβιντάγια είναι δεύτερο αυτάνει ως το διαπέξι. Το άλλο που να σε ρωτούσε. Το λοιπόν. Αφήσουμε μας πραγματικά και ύστερα να πάω. Όχι, για τον Άρτο. Α, επειδή νόμιζες να μου πεις για τον Μόνια που έλθει που είναι πάντα τελευταία μου. Όχι, για τον Άρτο. Έχει παίχτες στην ομάδα μας που ήταν και πέρσι μες στο ρόστερ. Που είναι έναν δύο να σπίσουν στον Άρτο, πέν το θέλουν. Να σου πω κάτι άλλο. Ο Άρταρο παράξενο, ξέρεις ποιο ήταν πέρσι. Ό,τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Αν έβλεπες και πρόσεχες πριν το παιχνίδι ή μετά το παιχνίδι ή ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι αγκαγιές με τους παίχτες μας, όχι κάτι χάθηκε, όχι να μιλούσε πριν το παιχνίδι με τον καλά που μετά έμπηξε το μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε. Ως και με τον Κουλιτάγια να θυμάσαι που τραυματίστηκε με το... Πού πάθει το που πάθει με το... Εδώ με φλάση. Ποιος έπιγε που πάνω του διόραμπο είχαμε και είχα γύψει τον Ζωέντ, εντάξει, ξέρω. Ναι, ο Άστα μου πει. Με τους παίκτες μας δεν έχει πρόβλημα. Θα πρέπει να αγκαλιάζουμε ο Σόουζα, ρε, δεν έχουν θέμα. Αν είσαι εμένα πιο που ήταν ο Σάβης και ο Ζαμπάλα, εφίασαι. Είναι καλό, εντάξει. Όχι, δεν έχει θέμα. Τώρα τι είναι να γίνει στο μέλλον, δεν ξέρω. Τώρα σε θέμα αξίας προσφαιρικής, δεν έχεις να πεις κάτι, νομίζω, με τα σίγια, ναι. Σίγουρα. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Πέρσι ποιοτικά ήταν ο καλύτερος παίκτης του προαθλήματος. Ποιοτικά. Δεν είχες άλλο, ας πούμε, Winkel μέσα στο προαθλήμα που να ήταν, να πιάνε έσω το σοντό Άρτα. Μπορεί να ήταν ο Ρατέλ ποιοτικά, αλλά δεν το δείχνει. Έριξε την ποιότητα του. Οι υπόλοιποι έλεγε κάποιον με να πει σε Ρουάρτα. Του δεν λέει, ας θα πιέσω Ρουάρτα είναι μια μεγάλη υπέρβαση. Ναι φίλε, κοίταξε, νομίζω να είναι η πρώτη μεταγραφή που αν γίνει να μας πελάνει και εμάς και τους άλλους. Μεγάλη υπέρβαση. Όχι, όχι, σε θέμα πελάρας. Τόσον καιρό είναι και να εμπέφτει και άλλους άλλους να πελάνει και να κάνει, δεν ξέρω. Γιατί κάναμε τους πεσάρτες. Εδώ είναι η πρώτη...
Και δεν τους ο Μάκης που Ενάνει δεν η θα πρώτη λες φορά τώρα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που να πελάνουμε για μισή τσουτζίνη. Δεν ξέρω ρε, κουμπάρε πάντως κοίταξε, ήδη πρόλαβα και μπήκαμε σε κάτι groups και είδα σχόλια από άλλους οπαδούς. Μάκης. Τώρα που φύγαν τούτες οι φήμες για τον Άρτα μετά που Ναι. Ναι. έφυγε, έτσι πράγμα σε θέμα δεν θα τους αλλάξει κάθε λεπτό η άποψή τους. Που τη μια μέρα στην άλλη, Εξεκίνησαν ναι. τώρα, που χτες ήταν ο Βεχταράς ο Χαμπίπη για όλους. Και θέλανε όλες τις ομάδες τους, όχι ο Άρτελα στην Ομόνια, όχι ο Άρτα μήνες στην Ανόρθωση, όχι ένας στον Απόλλωνα, ξέρω εγώ. Και Τσιδωρά, τώρα που τσιδωρά. φύγανε οι χειμές για τα ΠΟΕΡ, απευθείας, χαρά στον παίχτη, δεν έκαμε και τίποτα σπουδαίο. Πέρσι ήταν, έκαμε λίγα παιχνίδια καλά, μα δεν τα κολοτούμπες ένι και το έναν και το άλλον, και να γίνουν τέτοια ρεζίλια να κάνουν το πράγμα. Και το ρεζίλι είναι πολύ για ορθωσιά το πράγμα, ότι να γίνουμε ρεζίλι να μην συμφορήσετε. Όχι εκείνοι που ο αγαπημένος τους παίχτης που έκαμε Θεό, δεν καταφέραν να τον κρατήσουν και ποιά είναι τον εμείς που άθουν τον πιάμε, δεν ξέρουμε. Ma lei c'è da pettere, c'è la forza, aspetta, da pettere che anni. E sto se si dice come due non vale. E allora, Allora. i pettere spu che anni e Borussia Rane tra di voi se ne è tra cosci che c'era come di riperva se non gai. Fine, lo dico su do C'è pronostico che venta l'orto si coces, legame sto c'è superiore. venta coces, recuperai ahi. Mi son lepto, e perché non mirando Oye. Randoni. E a dire, mi son lepto, e perché non mirando Randoni. Putina Helen, ne? En Bayer, se ha dado si dices no, si dices no, pisan ni apia industries, no está duarte. Poi en este Madrid. Y me da gracias ¿Qué por onda? cambiar, y me da gracias por cambiar, compadre. En un episodio de Ferdi Pollaga, los sacrifus pectes, pue, en importa que se da con para malo, ya crees tu duarte. Que andi pectes, Pollaga en un budget. Y que tú miras. E piando to pancio, posso piando pancio, da piando paraparo, posso piando sti bafo. E to Non è che l'artibata, sto ascoltando la cosa, non è e che le paraparo to artibata, e giocli sanno spettes. ma è un genio economico, non c'è asta vuoi che mo sono dopo una vuelta per la mas. E a cure Che ne me posso costi, la non c'è un problema casca economico. E do cammo in sta urla vale, non mi vuoi dire. e voi E patos. che le sa, fo una piaggio un bellondo. Εγώ είπα τους μια κουβέντα. Θα δω φέτος ό,τι μας είχαμε πέρσι, κάνουμε Έχει χειρότερα πολλά φέτος. πράγματα. Φέτος έχει πολλά πράγματα να δούσει. Είναι οργανωμένος κιόλας. Τι είναι τα μαγγελίκια που κάνουμε στην πέρσι στο Παπαδόπουλος, να δούμε να θα τα κάνουμε και φέτος. Και ας πω κάτι άλλο. Τα είχα ξέρει τώρα που ξέρεις, τώρα που πάει για τον Άρτα, ας πούμε. Ξεκινήσαν και κάποιοι δικοί μας ότι εκτός το διεχουστήρα με τον Άρτα, πάλι πάνε να κάνουμε τα ίδια με πέρσι, να κάνουμε πόντο κινήσεις έτσι απλά για να πειράξουν τους άλλους και το ένα και το άλλο και να πάθουμε τα ίδια με πέρσι. Εν κανένα λεπτό πέρσι τι επάθαμε δηλαδή. Περσέ Αν είχα δεν το πάει σαν τρίτος. Σοφρόνι και τρία παιχνίσκια πιο νωρίς, αν είχα το Σοφρόνι και τρία παιχνίσκια πιο νωρίς, στο Τσάκ που είναι πιο προάθλια πέρσι. Και Δεν επειδή είχα έχω μια τρία άμυνα παιχνίκια. ένα ράσι Δεν τεχνική. έχω τρία παιχνίκια πιο νωρίς. Να έδερνα την ΑΕΚ, έπιανα το πρωτάθλημα. Να μέσα το γύρο Απόλλωνα, ας πούμε, την ίδια ράνεση, να Ναι, έδερνα θέλω να για σου την πω τι ΑΕΚ. πάθαμε πέρσι. Ναι, μα τι πάθαμε πέρσι για να λουλιά έστω να πιάει τον Άρτρα πάθει όπως πέρσι. Δεν Καλά ρε, πάθαμε οι άλλοι που πέρσι. Στο λαλούσαν τσάκ ότι πολύ έχουν... όπια. Οι Είχαμε άλλοι που μια μας μήνα που... λαλούσαν... Οι άλλοι που μας λαλούσαν ότι έχουν ομαδάρα από την αρχή της χρονιάς και ότι πάσουν και για το πρωτάθλημα, ξέρουν ποιοι είναι, είναι ορθωσιάτες, στο τέλος πιάνουν μύτα. Εμείναν και Όχι, εκτός Ευρώπης, όχι, ενάλλη που... ενώ διεκδικήσαμε το κύπελλο, Εν άλλη... και η ομάδα που είναι τα πιο μεγάλα πλεονεκτήματα για προβλήματα, να κάνει τα πάντα πέρσι, όχι, και είδαμε ομάδα που εμείς επήγε. πήγαμε, και εμείς πήγαμε τα περισσότερα προβλήματα αγωνιστικά, φτάσαμε και τερμάσαμε τρίτη. Ναι ρε, όχι, έμπαγε έτσι το πράγμα. Εν τόμως από πέρσι η Ομόνια δεν είχε μέρσι τα πιο μεγάλα πλεονεκτήματα να στήσει ομάδα, να... ήθελε τρεις παίχτες πέρσι η Ομόνια. Πέρσι ήθελε ένα δεκάρι, Και πού εκατελήξε. ήθελε ένα Ο center Άστερ να back πει και ποιος ήθελε και ήθελε. ένα striker. Και πού εκατελήξε τελικά. Κατέληξε ρόγω, Δεν αλλά γνωστό. έπιανε το κύπελλο. Ναι, όχι, γίνει πιο... δεν ξέρω. Μπορεί να πεις ότι είναι πετυχημένη χρονιά τους, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι επία χάγια, ας πούμε.
E πιάνε το κύπελλο Ρε, ας σου και πω. εκτός του έχουν εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη. Παίζουν κόφερες, ρε κουμπάρε, εξασφαλισμένα. Αν δεν πέρασουν στο Ευρώπα. Πιστεύεις ότι είμαι πιο άνετος με τα πειράγματα που τους ομονιάδες και έτσι γενικά. Δεν με κόφτει τους ομονιάδες, δεν με ενοχλεί τόσο. Σε ενοχλεί γιατί έχεις τους για πρόεδρο. Όχι, Και σε ενοχλεί. Όχι διότι, ρε φίλε, εντάξει. ναι. Ναι, δεν μπορεί να Εκτός του σπελιάρες τόμα. Όχι, τώρα. όχι, όχι. Εν και θέμα να σου πω κάτι, εν και θέμα λίγο, όχι σε βάση μου, θέμα... φίλε, είναι οι άλλοι μεγαλύτεροι μονάδες της Κύπρου, μαζί με εμένα. Όχι, πάντα η Ομόνοια είναι ο αντίπαλος μου. Οι άλλοι είναι, τι, Ναι, η ομάδα των 10 άρα πού πρωταθλημάτων, καταλήγω. έχω Μπράβο. 8. Οι άλλοι ομάδα των 4 πρωταθλημάτων, και ομάδα των 6 πρωταθλημάτων, οι άλλοι από όλοι ομάδες. Τι δηλαδή, η ΑΕΚ. Όχι μόνο τούτον, και η ομάδα οι άλλοι που σου 10 οπαδούς είναι αυτοί να μου πει εμένα για το οτιδήποτε ας πούμε. Εν τόμου σου άλλο που η Ομόνοια είναι κάποια πράγματα δεν με ενοχλεί τόσο. Ας μου Α, αλλού, αφού και είναι... τώρα πει μέσα ομάδα 10 οπαδών και οι Ναι. άλλοι, επειδή άκουσα πολλά πέρσι για το αρένα, που παρέες μου, να που γίνεται, τι άλλος μας συμπεριφέρονται στην αντίπαλη κερκίδα. Να Λόγω πήγαμε της γύραμε απουσίας και των όλα μια μάθηκα οργανωμένων μας. τόσα Εντζε... χρόνια και πήγαμε και είδαμε μια μάθηκα μας πιο παλιά. Να δουν και εκείνοι φέτος να μπορούν να πάθουν με τη ρίσον των οργανωμένων μες στο αρένα. Να σου πω, εντζε... τώρα μην μπορώ να μπελάρα μου να πω. Επίγαν οι οργανωμένοι ποτέ αρένα. Ναι, ρε φίλε, πολλές φορές. Τι μου άρεσε τώρα. Όχι, εφτάσα αυτό να Οργανωμένο. σου πω. Τι έρνα σε φτάσα. Το αρένα να πάσει. Ναι. Πιάσει μια δυο χρονιές. Πρέπει, ναι. Ναι, ρε, σίγουρα. Πότε Φτάσανε γίνηκε το αρένα το 15. όμως. Έτσι είναι ρε φίλε, δεν Και ξέρω. κάρτο παδού το 18. Σίγουρα πιάσει, 3 χρόνια πιάσει. Αν δεν εντρέθηκε ως σίγουρα. Ναι, ρε, μα είναι και περίοδο που κάνουν και αποχή πριν να φύγει νομίζω. Όχι, όχι, επίσης 2 χρόνια σίγουρα. Εντάξει, δεν το πήγαινε όμως, πήγαινε και τρία παιχνίσκια δηλαδή. Ναι. Όχι, όχι. Δεν έχει θέμα τώρα. Τώρα είναι να είμαστε άνεργοι τώρα που να πιένουμε τον κουάδο. Δεν θα πιένουμε μόνοι μας τώρα. Δεν γιώσε. Τώρα θα έρχονται κατουρημένοι μες στο αρένα οι άλλοι. Όσοι έρχονται. Φέτος έρχονται ας πούμε 3.000 όσοι έρουν, δεν παραπάνω, φέτος Όχι μπορεί να ρε, έρχονται βάλεις 5.000. πολλούς. Βάλεις πολλούς. Εντάξει ρε, δεν μπορεί να πάσουν και οι σκιούες του και οι σκιάες του και οι ταγοπελούθηκαν φέτος και να κάνουν να έρχονται παραπάνω. Ξέρω να μπορεί να σου πω. Anyway. Τι άλλο να πούμε. Έχουμε κάποια άλλη μεταγραφική εξέλιξη, κάτι άλλο που εσκεύασες που θέλεις να πεις. Άλλο πράγμα που άκουσα, που έχει μέρες που το ακούω και νομίζω ότι έφκαλε και λίγο μάτι. Ναι. Έχει πρόταση ο Σόουζα από ό,τι ακούγεται. Ναι. Ένας άλλος παίχτης, ο οποίος συνεχίζει τις προβληματικές του εμφανίσεις να πω, συνεχίζει να είναι ο κακός του εαυτός, δηλαδή και που τα φίλε, κάπου το θωρείς. Φίλε, ειδικά εχθές, μια σωστή μπάσα, ας πούμε, των 50 μέτρων δεν είναι σταύρωση. Δηλαδή που τσάμε, δεν μπορεί να βρει τον άλλο. Δεν Και ξέρω, ναι, όχι. είναι ανησυχητικό τούτο. Και αμυντικά θωρείς τον Όχι. ότι δεν μπορεί να παίξει άμυνα ματουμάν, δηλαδή να πάει να κάνει φάου. Δεν μπορεί. Όχι, Και ξέρω, με τούτα που νεύρα γίνα πάλι, φέτος. παίζει νευρικά. Συνεχίζει να παίζει Τούτα που γίνα νευρικά, δεν καταλαβαίνω φέτος, γιατί. τούτα που γίνα φέτος. Και γενικά, τι είναι όλα που έκαμε γύρω μου το όνομα του, γιατί να σου πω κάτι, ο Σόουζα, πέρσι, ποια χρόνια, ήταν η τέταρτη, πέμπτη χρονιά του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ναι. Εμπέρσι που τον εμισήσαν όλοι οι αντιπάλοι. Εντζε, παγιά, εντζε, κάνουν τα καραγιώτζε λίκη που κάνουν Ναι, πέρσι. αλλά με ξιάνεις και είσαι δίπλα του, είσαι ένα μωράις ο οποίος έρεται και τον καρέκος Τράβαν του αυτήν του. Ναι, όμως θέλω να σου πω ότι πέρσι έκαμε πολλά πράγματα. Όχι, έδειξε το κόρνερ. Όχι, ελάλε μες στα Instagram ότι εμκαιρώνεται το ένα και το άλλο. Και όχι επικαιρώνεται απλά ένα μήνα, ας πούμε, μπορεί να είναι επικαιρώνεται. Τώρα Έχει χρωστούνται 8 7 μήνες να μήνες οι φτιάχνω. μισοί μου. Ναι, ρε, και να Ναι. παίζει, 8 μήνες να παίζει, ρε. Ρώτα Να κάποιος μου στην κάνει και Τουρκία έτσι. του, Να μου κάνει και ρώτα. έτσι. Καλά, ρε, εσύ Ναι. ήσουν μαλάκα τόσο στην Τουρκία σου και να παίζει επικαιρώνεται 8 μήνες, να πάει, είναι σκόμα. Όχι, Μα δεν για είμαι πάνε, ναι. πελάρες. Όχι, ας συνεχίσει έτσι, θεωρώ ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο μες στην ομάδα. Φίλε, κοιτάξτε, Και ο να Σόουζα, ήταν η κύληση αν πουλήσεις. σαν Σόουζα, σαν νέο μέλη, ναι, σου μέλη να μου λύσεις τώρα.
Αλλά σαν σόου δεν ήξερα, εντύνω στη παίχτη του. Εμπέχτης του Αποέλ είναι το πράγμα, δηλαδή καταλάβεις το. Θέλεις έναν παίχτη έτσι τέλειο. Ναι. Αλλά... μα να φέρουμε έναν άλλον τώρα από ό,τι ακούω. Κατάλαβε. Μα πόσο σπίτι, εντάξει, ναι. Εντάξει, θεωρώ να κάνουμε κλικ χαμό σόους. Στο πελί δερκάζω, ο πελός μου πελόν μπαίνει να πάσει. Ένα λεπτό, ένα μπέρσι, ένα στο ίδιο παιχνίδι μπέρσι που ένα που κάνει ο Σόουζα μια φάση, έπαιζε ο Άρτα, ήταν η μάπα, όχι, όχι, έκαμε τη θέση ο Σόουζα, έμειξε τη μάπα. Έπιαν το ρε που βάρε στην πυράση του, τα είχα να πιάει την παγιά και άμε την κελέ, συνήθω χαμέ, τα είχα εκουντηθεί καλύτερα και μετά σπίτι τα φύλλα αγκαγιά, σου ήταν μες στο παιχνί. Ναι, όχι, όχι, αγκαγιές, όχι, ναι, τούτοι είναι Μπερλίνο, τι ρε. Εχθές πάντως, εχθές πάντως σε ζωπατούσε, δεν ξέρω αν τραυματίστηκε θέμας. Εδεύκε... Όχι, ήταν μια φάση από το γόνατο του, για που είδες. Ναι, ναι, καταλάβω. Και να πούμε τώρα έτσι λίγο σιγά σιγά να το... Α, για το Σούσιτς. Τώρα να το κλείσουμε σιγά σιγά, ναι. Τώρα που είσαι Σούσιτς, πριν να πάμε στο φιλικά της Δαούλα, επειδή συγχύζομαι με τον άλλον που έχει ακόμα έναν το Σίμιτς που είναι ο κεντρικός αμυντικός που ήταν μπρος στο Χωστίνος. Ναι, ναι, το Μιτσί είναι Κροατία, ψηλό εντός. Ομάδα του Μιτσίς. 20, δεν ξέρω πόσο, 26, 27. Παίζει στην ομάδα του Λιβάγια, να θυμάσαι. Τι είναι η Χάτζουκ Σπλίτ, να μου μένει, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εμπολά καλός παίχτη, θέλει πολλά να έρθει, έχει δύο συμβόλαιων και μαζί του ήβραμε, από όσο ξέρω. Μην είσαι με την ομάδα του. Το θέμα είναι ότι τώρα, ενώ και έπρεπε να έρθει, θα είχα μου αρχές Ιουλίου, αντιστερεί και πάει προς τα μέσα Ιουλίου και πιο μετά ακόμα, δεν ξέρω τι να γίνει. Εντάξει, έγκαιγεσαι τώρα για κεντρικό να μην υπομπιστεύω. Όχι, να πάμε στο παιχνίδι βασικά, πάμε στο φιλικό λίγο να σχολιάσουμε. Να πούμε για τον Κρέσπο. Τι μια πρώτη εντύπωση με τον Κρέσπο. Σταθερότατος παίχτης. Πολλά καλός. Ειδικά στην πρώτη παγιά είναι απίστευτο, σκευάζει το παιχνίδι. Έχανε κεφαλιά. Ούτε κεφαλιά, σταθερός παίχτης, όχι, ήταν ξεκάθαρον τον έκανε. Ένας εναντίον, σκευάζει το... Είναι εμπειρία. Είναι μας τον Βασίλης, ότι το μόνο του πρόβλημα είναι ο τραυματισμός, τίποτε άλλο. Μη κακό. Και μπορεί και η ηλικία. Όχι, ο τραυματισμός, όχι επειδή τραυματίζει εύκολα, ο τραυματισμός λόγω ηλικίας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, που γιάμε έτσι, είδα έναν Έσελινγκ που συνεχίζει που έμεινε, ρε, σιγά σιγά, δειλά, δειλά, αναπτύσσεται σαν παίχτης. Ναι. Ο Καρό έκαμε κάποια λάθη πάλι, εντάξει, μέχρι που όσο νο θέλεις ενώ σου... Κοιτάξει, ο Καρό σε οργανωμένη να μην είναι τόσο ανασχήμος. Σε αντεπίθεση χάνει τα. Χάνει τα, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει παιχνίδι μου πίσω ο ίδιος, δηλαδή με να πω ότι δεν ξέρω. Τίποτε. Είναι αργός. Καρχήν πας στην υποδοχή της μάπας είναι πολύ αργός. Κάμε πέντε ώρες να κοντρολάρει η μάπα και να γυρίσει, να διπαίχτει. Ο Βίλερ είναι μια από τα ίδια, παίχτης που προσπαθεί απλά. Προσπαθεί. Δεν είναι τόσο ασχήμος, ναι. Προσπαθεί, ναι, όχι, ενώ ότι πρέπει ρε για δεύτερος. Ο Τσεπάκη. Ο Τσεπάκη είναι άλλος εδώ που πριν ότι έχω μια υποψία, δεν κουμπάρε τα λόγω. Άμα σου φτύγει, δεν τον καλά πέρσι, δεν παίξες σου. Που τον καλά πέρσι, ρε φίλε, για όνομα την πρώτη χρονιά, δεν λες τι είναι το πράγμα. Δεν γίνεται άλλο. Φίλε, εντό αν πάρε πριν και περιπέζαμε πριν λίγο καιρό ότι τούτος ο παίχτης σκάλει πάθος άμα παίζει. Σταθερά σκάλει πάθος. Αμυντικά είχε λίγα θέματα όμως έψες. Όχι αμυντικά είχε πάντα θέματα. Πάντα είχε θέματα. Όχι όχι. Τσιντό μαυρίν τον εξτρέμ της FK τα είχε σε μια φάση ευρεία σε μένα μπορούσε να μαρκάρει. Δεν μπορούσε να μαρκάρει. Είναι παίχτης για τα πόλη, εντάξει, φάνηκε ξεκάθαρα πλέον το πράγμα. Όμως, θεωρώ ότι είναι να μείνει γιατί δεν έχουμε και πολύ, δεν έχουμε επιλογές να καιρώνουμε να χεύσουμε. Όχι, έχεις επιλογές. Είναι καλή λύση για μια δεύτερος προς το παρόν, εντάξει. Για δεύτερος, ναι. Είναι καλή. Τον άλλον τώρα το σούσις μας δεν κοίταμε τον πολλά. Εντάξει, κάτι έκαμε, έφκαλε καμιά μπαγιούα. Ένα λεπτό, έχουμε πρόβλημα με δείτε με τον Ανδρέα. Πάει. Το λέω, έλα, επέστρεψε. Πρέπει να είμαστε. Ναι, πέ μου.
λοιπόν, με ένα στιγμή μου τον Μιχαήλοβιτς πάνω κάτω και ο παίχτης, δεν ξέρω. Okay, Χαρακτηριστικά. παίχτης. Okay, παίχτης δηλαδή. Φιλότιμος και παίχτης σου. Ποιο μου ξέρει. Εντάξει, δεν προλάβαμε να δούμε, να πούμε, να δούμε την Δεν τρίτη στο ξέρω, εγώ δεν τελικό έχω μήνα, άποψη πιστεύω. ακόμα. Έχουμε ολοκληρωμένοι, έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα απευθείας για ο Έκανε μου Σούμιτς. εντύπωση έναν πράγμα όμως, ρε φίλε. Ποιο. Έναν παίχτη που τον είχα ότι ήρθε απλά για να μείνει ως αρφό και ότι δεν θα κάνει τίποτα και σου πει, ρε θέμω μου, για να είσαι εντάξει. Έπαιξε, όχι, ενώ μισέ δεν κάνει παίχτη είναι το πράγμα εγώ, έπαιξε, έπαιξε να μην κάνει. Όχι ρε, να πεις στη Μάλμε τώρα, νομίζω να... Αλλά Κατάλαβες. υποτίθεται ο λόγος που ήθελε να φύγει από τη Μάλμε ήταν ότι θεωρούσε ότι ήταν αδικία να μην παίζει μες στη Μάλμε. Δεν του Ρε φίλε, δίνουσαν χτες το ήταν μέσα χρόνο σε όλες τις συμμετοχής που φάσεις. έπρεπε. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις χτες. Καλώς παίχτης, εγώ πιστεύω να βοηθήσει. Όχι, ναι, εγώ πιστεύω να έχει τη συμμετοχή που ίσως ο Σατσάς πέσει νομίζω. Τώρα ο Σατσάς δεν ξέρω που εννοώ χρησιμοποιά. Φίλε, ο Αν το θεωρείς. Ντάρσιο, απαραίτητα, αρέσκει μου πολλά και ο παίχτης. Πάρα πολλά. Τα Δυνατός. χαρακτηριστικά του φαίνεται πολλά δυνατός παίχτης. Ο Μπούμπας. Και ο Μπούμπα, εντάξει, δεν τσοκάμε και κάτι χτες για να πεις ότι... Φίλε, ούτε χτες ούτε εντάξει, okay, όπως ήταν τα ίδια, του παίχτης του πέντε, πέντε. Εντάξει, δεν το πρέπει να κάνουμε. Σαν μέν τον έπιανες φέτος. Έτσι τύχει από σε δοκε... Όχι Έτσι εδώ. τύχει από... Πέρσι, έτσι τύχει από δέχτηκε η ανόρθωση και δεν κάνεις τους τρεις. Κάποιον IP νίχασε για να σου ζω. Εκτός των Φίλε Κβιλιτάια. σου, όχι, Έλα ρε ο Κβιλιτάια. την κουβέντα κάνουμε την πάντα, κάναμε την 7 φορές την κουβέντα, αλλά λίγο και στις Οκφιλιτάια. τρεις ρε Όχι, κουμπά. ο Κβιλιτάια, ο Κβιλιτάια, ήθελε λάλλον. Ερίσαι την αγία ορθούσε ο Μπιάι. Δεν το Πρώτον, βρίσκαμε στα δεύτερον, οικονομικά. τον Οκριασβίλη παρακάλαντον που Γενάρη να ορθώσει και μάσουν νόμ. Για όπως μάσουν και με Μάρτα, φέτος να ανανεώσει και δεν Να ανανεώσει. που ένα είκαμε την ομόνια νόμ Μπιάι. Εμείς είμαστε οι παλάβοι. Α, εσύ την ομόνια Ακριβώς. νόμ Μπιάι. Έπαιρνε να πιέρνουμε εμείς, ας Έπρεπε. πούμε. Όχι, ήταν λάθος. Τέλος πάντων. Ο άλλος, εντάξει, ρε φίλε, ήρθαν απλά, ήρθαν και άλλοι. Ο άλλος νομίζω και διακοπές που τρέχει, ξέρω έτσι ο Θωρόιο. Χαλαρός, όποτε το δεις, χαλαρός. Τέλος πάντων. Άιστον Τζόρι. Εμπίστευκο ότι ξέρει παραπάνω και εν το διά όμως. Τόσο ξέρει. Τόσο ξέρει, ναι. Όχι, τόσο ξέρει. Εν ότι Εντάξει, η αλήθεια για να πούμε και πέρσι που τον έβαλε σε σαν οχτάρι μου έπαιζε, δεν έπαιζε να ξάρει ποτέ, καθαρό αίμο. Να ξάρει τούτος. Να σου βιλί. Ναι. Με κομμένον πόιν κιόλας, τον αστράγαλον του, Ναι, και είναι οχτάρι, πολύ διότι καιρό μου έπαιζε. το οχτάρι θέλει και κάποια, να το πούμε έτσι, μια αλφα τεχνική. Τους δεν έχει τεχνική ρε, τους απλά είναι κόφτης, είναι καθαρός κόφτης, που ας πούμε είναι να κάνει τη σκληρή του για πίσω, που είναι να κάνει το φάουλ του και πρέπει, που είναι να... Είναι παίχτης που είναι να σου δώσει ποιότητα, είναι εντάλσιο ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ρε, μα 100% 133 χρονών τώρα τους και έκαναμε το λάθος. Πάμε πάρα κατά να δικαιώνουμε γιατί αρχίσαμε πάλι Τώρα να τρίχαμε. η κελέ το μάγκλα μου. Δεν κελέ το κέρο σίλος. Ναι, ήθελα να το πούμε τώρα, Εκάρφωσε φίλε. τον τζάμι, Όχι πάρα μόνο, πολλά ώρα τον εκάρφωσε τον και ο Μάγκλητς ακτήβα ξύλο ελπίζουμε να μείνει έτσι γιατί μαγκλητά για αυτόν έχεις. Τώρα σου Γιατί πούμε αν πάρα φτάσουμε και 8 αύριο. Να Γιατί δούμε. τόσο πολλά Ναι. Φίλε, κάναμε το λάθος τότε με την ανόρθωση, είδες το μου πήγαινε στο 60, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν μπήκε που ήταν σε κάποια τραυματίας. φάση, δεν μπορούσε. Πρέπει να Δεν είναι περπατούσε, ο δεν άνθρωπος, δεν μπορούσε. μπορεί. Έγινε, λέει, πάθαινε υποτροπή στο βαρύ φαίνεται. Το λιότερο, το πιο, όχι το πιο λιότερο, το πιο σύντομο το θωρά παίζει εγώ σε 1,5 μήνα. Το πιο σύντομο. Εντάξει, η Μα αλήθεια κάνε καλά ο μάγκλησα. Μάγκλησα. Είδα και ο Μάριον Ηλία που εστουσίασε με λίγο χτες. Άρεσε μου. Όχι ρε, για τον Μάρο Ηλία ρε, εγώ πάντα είχα ολοκληρωμένη άποψη ότι ήταν καλός παίχτης. Απλά δεν ξέρεις, ξέρεις ότι είναι να φύγει, ας πούμε, ούτε τώρα ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις πάντα ότι ένας παίχτης που βγει που μητσάνο μα και πάει σε μια άλλη, άσχερο ότι ήταν καλός στην μητσάνο ότι και στην μεγάλη ήταν καλός. Απλά τόσο παίχτης δεν ξέρω, πάντα είχε κάτι που σε τραβούσε. Είναι ένα άσχημος παίχτης, εμένα άρεσκε μου. Φίλε, Και κοίταξε νιώθω ότι... πέρσι, που να νόμια είναι πέρσι,
Ήμουν πιο έτσι ενθουσιασμένος που ανάρτητα. Ρούσαμε πολλά καλή κίνηση εκεί. Περίοδο για δεύτερος, τρίτος, ξέρω εγώ, πολλά καλή κίνηση. Φέτος ανησυχάμε όμως, γιατί έπαιζε Φέτος στο όμως... εθνικό. Μπράβο, φέτος εν τούτον. Είχαν τον λόγο, γιατί δεν έπαιζε στο Καλά, εθνικό φέτος. ο Ζακ πάει καλύτερο ρίσιο να σπέμπω τούτο. Δεν μου Που το αρέσει δεξί τον που το ομάδα αριστερό δεν το την ξεχωρίζει. Που το δεξί που το αριστερό δεν το ξεχωρίζει, ας πούμε. Ας θυμάσαι που είχαμε τρία από τον εθνικό και κάτι μας τα σκεδούτος. Και το αξίδιο τρίτο ήταν κουλάρο, ρε μάνα. Αν το βάλω 500 χρόνια να Εντάξει, μα ποιος χατσίσει, είναι πάω πάμε μπορτάρι. και να μην την εμφάτσισε. Ο Ρουφίχτρας, ποιος ήταν. Εντάξει. Φεύγει ο Σκουφέ. Να πούμε και πολλά για τον άνθρωπο ότι εδώ και πολλά έτσι... Έδειξε πολλά μεγάλο σεβασμό στα που έλεπε. Προσπαθεί να συνεργαστεί όσο καλύτερα γίνεται με συμφέροντα από έλπ πρώτα. Δηλαδή δεν ήθελε να, ούτε να κάτσει στο συμβόλαιο του, ούτε Ναι. να ζητήσει πολλά λεφτά για να φύγει, ούτε τίποτε. Έψαχνε η ομάδα, από ό,τι φαίνεται πάει η Ιταλία, τώρα δεν ήξερα αν θα πάει με τη μορφή δανεισμού ή όχι. Αν θα πάει με τη μορφή δανεισμού ακόμα καλύτερα, άλλο εγώ. Διότι σαν πορτάρις, είναι τα χάγια. Είναι 25 χρονών, δεν ξέρεις κάποτε να μου γίνει. Αν κάνει μια χρονιά πολλά καλή του χρόνου. Κοιτάξει, πέρσι... Είχε μια άμυνα μπροστά του, ρε φίλε, που δεν έμπαιρε. Μπράβο, και αμέσως έλεγα. Άμα δεν είσαι πορτάρις άμυνα, δεν μπορεί να κάνει όλα πορτάρις. Γιατί αν λεπτά, να σε ρωτήσω κάτι. Με βάση στατιστικό, ρε κομπάρε, να πούμε για μαθηματικά. Με βάση στατιστικό, να σου κάνουμε 10 σούτ, δεν θα φάεις ένα. Ναι, μα δεν θα φάεις ένα. Πώς Ο Μπέλετς θεωρούμε είναι πολύ καλό πορτάρι. Δεν ήταν ο Μπέλετ, πέρσι αν ήταν ο Μπέλετ, πόσα παραπλειότερα να φάμε, 2-3, πόσα ήταν να σώσουμε. Μαξ, μαξ. Κατάλαβες, ένα θέμα, δεν μπορεί να κρίνεις πέρσι. Και να πω και κάτι άλλο, ο Σκουφέ έπαιζε οπότε, δεν έκαμε σοβαρά λάθη, ούτε μπορούσε να προλάβει τα κόρνερ, όπως άλλους ούτε τίποτε, δεν είναι. Και συνομιλούσαν άλλοι. Ήταν άλλους που γέννιαν το κόρνερ, να το γλιτώσω. Ήσουν άλλος που η έννοια τους ήταν να... Παίζουν βασική ρε που παίζουν. Τι ήταν η έννοια τους, είναι. Η έννοια τους ήταν να παίζουν βασική στην ομάδα που είναι. Το να παίζουν βασική ρε εκτός του, εσύ νομιλούσαν θέμα σε κρίσιμο παιχνίδι με τους άλλους. Και μια έχασαν τα τούτα. Τέλος πάντων, μακάρι να μην έχει... Και αν νομίζει ότι είναι να παίζει, γελάσαν του. Τους πράγμα πολλά ηλίθιος, πράγμα βλάκας. Δεν ξέρω αν τέλος σκέφτηκα και πήγαινε και έπω πήγε, πράγμα πολλά βλάκας. Ενώ καταλάβει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Αφήκαμε τίποτε πίσω άλλον, έβαλε η φαγιού, αν ήταν ο Ντίντι. Εντάξει και λέω που είπε για μετά τις δηλώσεις του που ήταν στην Κέπο φαίνεται ότι θέλει να βοηθήσει του Κίνος, ότι θέλει να παίζει. Τώρα για βασικός δεν νομίζω να παίζει. Για βασικό δεν νομίζω να παίζει, αλλά για αλλαγή είναι μια πάρα πολύ καλή αλλαγή. Ο Έντον Καλά. Να κάνει τη διαφορά, σίγουρα. Και όπου οι άλλες θα έχουν τα ίδια επίπεδα οξυγόνου στο 70-75 που ήταν πεθαμένοι, έναν πίτος ο παίχτης που έχει την ταχύτητα, που έχει την εκρηκτικότητα, που έχει τη διείσδυση μες στην περιοχή, πολύ πράγμα. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, ένας παραπάνω χρόνος με, είναι ότι να μένει στο 70, απλά έχει θέμα με τραυματισμούς εύκολα, πρέπει να προσέχουμε. Σαν δεκάρι μπορεί να βάλει ο Φρόνης, ένα αρέσκει πολλά τον καλά. Εντάξει, και ένα Θεοδόρο όμως που εμένα αρέσκει πάρα πολλά. Μα ένα λεπτό ρε Άντρια, μόλις πέρα είπες μου τρία σούπερ σαπ. Είπες μου διαβαρά. Είπες μου τον Θεοδόρο. Είπες μου τον καλά. Καλά. Ποιος είναι να παίζει. Ποιος άλλους έχεις. Ποιος άλλους έχεις. Τώρα, κανένα. Ε, βασικός ποιος είναι να παίζει, είναι ένα σούπερ σαρ τούτη, βασικός ποιος είναι να παίζει. Βασικός είναι να πιάμε. Όχι ρε, βασικός είναι να πιάμε winger, ποτίθεται. Να πιάμε και όχι, ναι.
Όχι, πάμε καλά. Πιάμε Πάμε καλά. δεξιά να πιάμε, αριστερά είναι το θέμα που καφκιούμε παραπάνω να πιάμε. Δηλαδή δεξιά έχουμε επιλογές, αριστερά είναι έχουμε. Ναι. Κοίταξε, το Εφραίμ για την άλλη φορά είπαμε μια κουβέντα, δεν ξέρω να παρεξήθηκε η κουβέντα μας. Εν τω ότι παίχτης που ποιοτικά ο Εφραίμ Όχι. βουσκεί ποιοτικούς μες στην Κύπρο. Ποιοτικό. Βουσκεί ποιοτικούς Κυπρέους, πρώτα απ' Όχι. όλα. Ποιοτικά είναι καλός παίχτης. Χτύπα Και δείχνει ξύλο το όμως παρεπέδι. Χτύπα ξύλο όμως πέρα πήρε επίσης στον τραυματισμό τραυματίστηκε δεν μου κάνεις που τσάμι και εσύ. Μα σου πω κάτι, δεν το χτυπήσεις το ξύλο, έδειξε το ρε φίλε, πλέον τραυματίζεται πολλά συχνά, δεν μπορείς να βασιστείς πάνω του. Γι' αυτό μου Είναι σου λέω ότι 33, μεγάλος. πρέπει πριν το παιχνίδι με την Πότεφ να πιάσεις έναν παίχτη. Έτσι τόσο καιρό δεν γίνεται να μην βρίσκουν έναν παίχτη. Εντάξει, να θωρείς και κάτι, όμως όσο περνά ο καιρός, φτιάχνουν καλύτερες. Μεταγραφές σίγουρα να καλύτερη. φτιάχνουν, ναι. Όσον καρτεράς είναι να φτιάχνουν και καλύτερα ονόματα. Απλά Αλλά εμείς... παίρνεις το ρίσκο στα παιχνίδια που έχεις τώρα. Εμάς παίρνει ρε φίλε, διότι αν αποκλειστείς, είναι σοβαρό οικονομικό θέμα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι Λοιπόν. κανένα. Τρέμω στην ίδια να το σκέφτομαι. Ένα να το κλείσουμε σιγά σιγά γιατί πάλι πια μια ώρα. Τώρα έχουμε φίλικο με την ΑΕΚ την Τρίτη. Ναι, έτσι μάλλον έτσι θα κάνουμε. Μάλλον η επόμενη φορά που να μιλήσουμε να είναι μετά το ευρωπαϊκό μα. Με το καλό. Ναι. Εννοείται θέλουμε να περάσουμε. Εγώ δεν ξέρω γιατί να θέλω να περάσουν όλοι οι Ευρώποι. Δεν έχω θέμα με κανένα, με ούτε με Ομόνια. Όχι, ούτε με... και εγώ θέλω να περάσουν όλοι. Ναι. Και εγώ θέλω να περάσουν όλοι. Τώρα την περίοδο που παίζουμε εμεί, ποιοι είναι οι άλλοι που παίζουν. Παίζει ο Η ΑΕΚ παίζει. ΑΕΚ, Και ο Άρης. Όχι, Άγιερο. Θέλω να περάσουν όλοι εκτός Τσίνους. Τσίνοι δεν θέλω να περάσουν. Η ΑΕΚ δεν θέλω να περάσουν. Μα γιατί ρε κουμπάρες θέλω να περάσουν. Ρε μακάρι να φας δέκα ρε. Δεν θέλω να περάσουν Τσίνοι ρε. Όχι με θα προτιμώ να περάσει, για... προτιμώ να περάσει η Ομόνια παρά Τσίνοι ρε. Okay. Καλά να μην πάει ο Μίλος να είσαι οπουδήποτε. Όχι, Champions League. Λέω Όχι, μίλω για τούτο. Όχι, εγώ λέω σου θέλω να περάσουν όλοι στους ομίλους. Οπουδήποτε. Ναι, ομίλους δεν έχω θέμα. Κόφερες. Μπράβο, ναι, κόφερες όμως, όχι πάνω πάνω. Όχι, έστω, ούτε εγώ. Όχι, ούτε εγώ θέλω να έστω, πάει. Ούτε εγώ, έστω, ναι. Λοιπόν, τον καιρό παίζουμε εμείς παίζει η ΑΕΚ με την Μίτιλαν εκτός έδρας. Ναι. Εμείς με την Πότεφ. Παίζει και ο ΠΑΟΚ του Βασίλη με την... Με Λεύσκη. Με την Λεύσκη. Ρε, ο Άρης πότε παίζει. Ο Άρης νομίζω παίζει Με την μεγάλη Νέφτου εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν παίζει 21, νομίζω 28 που παίζει. 21, 21 παίζει, 21. Τι ώρα παίζει ο Άρης. Ήρω 8.30 στο Τσίριο. Και εμείς, η ώρα 6.30 που παίζουμε. Παίζουμε 20 εμείς. Ναι, πότε παίζουμε εμείς, τι ώρα. Τετάρτη η ώρα 8. 8. Ναι. Εντάξει, άρα λογικά με μόνο και μετά παίρνετε και όσο παιχνίδι που να λιώσει να κάνουμε επεισόδιο. Όχι, εντάξει, σιγά σιγά να δούμε. Εν τέλος πάντων, δεν νομίζω πριν το παιχνίδι να ξανακάνουμε οτιδήποτε. Όχι, ούτε εγώ νομίζω. Μην ίσκει το φιλικό. Και να δούμε τι να κάνουμε, ρε φίλε. Μακάρι, μακάρι να πάνε καλά πράγματα. Ναι. Πάει καμιά διακοπές τώρα, τίποτα, ξεκουραστείς. Δουλειά ρε πέλε, πού να πάμε διάκοπες. Πήγαμε διάκοπες, πήγαμε 5 μέρες Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω. Όχι λογικά, είναι να πάμε σίγουρα σε κάποιο παιχνίδι να πω εκεί στην Ευρώπη. Αν περάσουμε με το καλό, χτύπα ξύλο, περάσουμε ο Μίλος Κόφερες, να πάμε. Σίγουρα σε κοιο τρία πέντε, σε κοιο πέντε και να πάμε. Κασίζον μας σε ποια μεντά. Κασίζον μας σε ποια μεντά. Έχει πολλές ειδήσεις ρε πέλε, θέλω κάτι φωτογραφίες που καρτερούν έξω σε μας που τώρα έχει πουρά. Φίλε, για όνομα με πιάνε όλη τη δευτεία ημέρα, δεν είναι το μόνο πράγμα. Πάνε ρε κουμπάρε, διούν τους μια εύτομα, πάνε ρε μια ημέρα. Μάλλα μια εύτομα, αλλά ρε, έχει 20 ημέρες που πήγαν τους δευτείες. Άχι τόσο ρε, ξαδέ, 10 πούς. Ναι, 15-20 ημέρες σίγουρα πρέπει. Να φκούν και οι εφανείς τώρα τις 10 ημέρες. Ελπίζω να θα φκούν τους γίνες, όχι πως μας κοφτήνουν και που παίζουν. Είναι αλλά... φέτος εντάξει ήταν υποφέρτες, ήταν καλές περφέτος. Έτσι είναι τα διονούθια. Δεν ήταν πολλά ωραία τα. Η πορτοκαλιά αρέσει μου. Έχω την πορτοκαλιά. Η τσίτρινη μου αρέσει κύριε. Ακούσε που κέντρο είναι η τσίτρινη. Έτσι και ξέρεις τι μου αρέσει κύριε. Βάρε λίγο μπλε ρε κουμπάρε. Για είμαστε κάτω στο κίτρινη. Κάθε χρονιά έχουμε τσίτρινη. Βάρε μέσα στην... Να μίξει ως πάντα. Η ριγιά αρέσει μου πολλά εμένα. Ναι. Τι είναι σε άλλη υποθέση. Ναι, η ριγιά είναι ωραίες. Γενικά εγώ πάντα πιάνω πορτοκαλιές, δεν ξέρω, αρέσκουμε πορτοκαλιές εμένα. Δεν έχω ποτέ τσίτρινη. Τσίτρινη είναι πια ποτέ μου. Με μπλε.
Ούλε σε ρίτε φτέρες που πιάνε πορτοκαλιές. Όχι, εγώ συνήθως κάνω τις πρόοδες και αν έχει καμιά μου αρέσκει έτσι εκτός έδρας με μια ζωή. Μόνο μια νύχε που πιάμε παγιά, που πιάμε την τρίτη στέμα πέρα του πορτάρι, μια του 14-15 που ήταν γαλαζιού, αν και γράφε τα μία από ελ. Έρμα να πιέσαι την μίζα μου, αλλά μίζα μου αγγίνω. Αρέσκει μου πάρα πολλά, και τι και φόρασαν. Έλα σπάντα, εντάξει. Ευκάλαν και άλλοι κάτι πιζά μες η μόνη αν τις είδε. Ρε, αν όλαμε καταρχήν η στολή του πορτάρι είναι η ίδια που είχαμε εμείς. Θέλω το ξαπέρσι. Α, είσαι τώρα να μπορεί. Είδες τόσο όπως έχει μια που η δεύτερη ομόνια. Η πράσινη πενέτσι. Η πράσινη με το άσπρο πενέτσι ριγές. Οριζόντιες. Εκείνη είναι η πρώτη. Εκείνη άντε ας πει ας πάξει εξήμες. Η δεύτερη της έχει που κάτω η κλάτσα μπλε, η παντελονάκι είναι πράσινο, δεν ξέρω εγώ τι είναι μαύρο και που πάνω είναι μπλε πάλι φανέλα, καλά ζούα. Έχει τρία χρώματα βασικά. Ένας πάντων, ό,τι κάνει η Μάρκο, δεν μας κουστεί. Έτσι από η ιωία γιατί τους την έκαμε έτσι, έκαμε τους την έτσι κατάλαβες γιατί. Όπως είναι αγωνιστικά, έτσι έκαμε τους τις φανέλες. Έλος πάντων. Άντε να κλείσουμε με τούτον και να πούμε και κάτι άλλο που ήρθε μου τώρα. Και είδα ότι είναι ότι να πάει μάλλον ο Κίττος ο Πορτάρης να πάει δανεικός στην ΠΑΕΚ. Πολλά καλή λύση. Δεν καταλάβαινε τώρα και έκαμε και τον Μίτσι. Εντάξει, άρχισε να πάει δανεικός στην θέμα. Και έναν τρίτη, η τριάδα από τη θέση να είναι ο Μπέτος, ο Χριστοδούλος και την Κύρης. Ναι. Λοιπόν, πέ μου τώρα σαν για να κλείσουμε μια είναι η ευχή σου για τον Άρτα, να κλείσουμε με τούτο. Με το θέμα του Άρτα. Κοιτάξτε, πού κλείνει. Να πω το πώς νιώθω ή να πω... Όχι, να πεις μια τελική ευχή, ναι, τι θέλεις να, τι θέλεις να γίνει. Εγώ μπαρε, εγώ θέλω να έρθει. Και να πιστεύω οι παραπάνω που εμάς θέλουμε να έρθει. Μέσα μας, ναι. Και τώρα, τα πράγματα που έκαμε, θέλουμε να κάνουμε στους άλλους τώρα. Τώρα ναι, θα καταφέρω να αξιάσω και να μας έκαμε πέρσι. Τα εξωαγωνιστικά να μου πάρει κάποιον καιρό. Σίγουρα να είμαστε λίγο πιο σκληροί μαζί του. Όσον αφορά την αγωνιστική του κατάσταση, είναι τα μισό λάθος να κάνει για να τα αντακώνουν, πιστεύω εγώ. Ναι. Όχι, όχι, να σου πω, φίλε, εγώ νομίζω ότι σωστό ξέρεις και είναι να βάλουν τώρα ό,τι πιέσεις θέλουσι. Όσοι έφτερουν να έρθουν να βάλουν πίεση, να βάλουν έφτερουν να φέρουν το ένα το άλλο ξέρω εγώ. Που η στιγμή που ανακοινώνεται να βάλει φανέλα σου μετά πρέπει να υποστηρίζεις όπως τους υπόλοιπους. Έχει... Τώρα δεν ξέρω πως φοβούμε λίγο τα αποδητήρια της ισορροπίας θα τις κρατήσει διότι ξέρουμε τα παίχτης ενή, μόνο γύρω φοβούμε. Αλλά αγωνιστικά... Εντός και εκτός γήπεδο. Εντός και εκτός γήπεδο παίχτης. Να πούμε να αναλύσουμε να μπούμε με τον πάγο, ξέρετε περάσαμε την ώρα. Παρέταρε, παρέταρε να μπλέξουμε μου έτσι. Όλοι πω. Έλος πάντα. Άντε Άντρεα μου, καλώς σας, Κυριάκο. Άντε, καλώς σας, Κυριάκο. Άντε, bye bye.